Με την φτώχεια και την ανέχεια να μαστίζει πολλούς συμπολίτες μας, ένα ακόμη χτύπημα έρχεται να προσθεθεί στις ευπαθείς ομάδες. Το Υπουργείο Εργασίας δεν χρηματοδοτεί τους εργαζομένους στις δομές αντιμετώπισης φτώχειας, με αποτέλεσμα να κλείσουν για άγνωστο χρονικό διάστημα. Τους πετούν στο δρόμο όχι γιατί κλείνουν οι δομές, αλλά για να έρθουν άλλοι στις θέσεις τους. Τόσο απλά, το Υπουργείο Εργασίας ρίχνει στην ανεργία 800 εργαζόμενους μαζί με τις οικογένειές τους. Μέσω ΜΚΟ λειτουργούσε το κοινωνικό παντοπολείο της ΣΥΤΙΣ και μια σειρά άλλα προγράμματα. Οι εργαζόμενοι είναι ήδη απλήρωτοι 4 μήνες από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που έχει ιδιαίτερη ευαισθησία για τη φτώχεια. Το διάστημα που λήγει η σύμβαση, 30 Οκτώβρη και μετά, είναι στον αέρα αυτές οι δομές και η απέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου, που έχει αρκετές φορές συνεδριάσει με το θέμα αυτό στο παρελθόν και είχαμε απαιτήσει την παράταση και είχα μαζί με τους εργαζόμενους και την πίεση που άσκησαν, είχαμε καταφέρει και είχαμε πάρει 2-3 παρατάσεις. Τώρα η κυρία Υπουργός, η κυρία Φωτίου, η γνωστή Υπουργός και από τις επιδόσεις της σε άλλα, λέει ότι τελείωσε. Τώρα, στις δομές της Πάτρας εργάζονται αρκετά άτομα. Είναι νέα γενιά των εργαζομένων που αποφάσισαν να μείνουν και να παλέψουν στην χώρα τους. Πρόκειται για ένα τεράστιο κομμάτι της κοινωνίας και ωφελούμενοι και εργαζόμενοι νέοι επιστήμονες που έχουν δουλέψει πολύ σκληρά αυτά τα χρόνια για να φτιάξουν αυτές τις δομές. Θέλουμε πρώτα απ' όλα να πληρωθούν οι εργαζόμενοι άμεσα. Δεύτερον, να μην μείνουν στον αέρα, γιατί αυτές οι δομές δυστυχώς ακόμη τις έχουν ανάγκη εκατοντάδες άνθρωποι στην πόλη μας. Άρα πρέπει να λειτουργήσουν. Το τρίτο και σημαντικό είναι αυτές οι δομές με την ανάλογη χρηματοδότηση που πρέπει να έχει ο Δήμος από τον κρατικό προϋπολογισμό να αναπτυχθούν και να καλύψουν όλες τις ανάγκες της φτωχολογιάς της πόλης μας μέσα από τις δημοτικές δομές, τις δημόσιες δομές, χωρίς ΜΚΟ, χωρίς άλλους είδους. Συνολικά, 800 εργαζόμενοι απασχολούνται στις 170 δομές όλης της χώρας. Από 1η Νοεμβρίου θα είναι άνεργοι. Οι εργαζόμενοι λοιπόν που βλέπουν πίσω από τις δικές τους απολύσεις νέες προσλήψεις από την κυβέρνηση, συγκεντρώθηκαν το πρωί στο Υπουργείο Εργασίας, ζητώντας συνάντηση με την Υπουργό Θεάνο Φωτίου. Το αίτημά τους απορρίφθηκε. Οι κοινωνικές δομές αντιμετώπισης φτώχειας ξεκίνησαν να λειτουργούν το 2012. Οι αμοιβές των εργαζομένων φτάνουν τα 640 ευρώ καθαρά, προσφέροντας ένα έργο ανεκτίμητης αξίας σε χιλιάδες συνανθρώπους μας. Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακροτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα, που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια, μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρη στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις.